Έχουμε ενός λεπτού συγγύη για τη μνήμη του Παναγιώτη Κατσούρη, του αδικοχαμένου νεαρού παίκτη του ΠΑΟΚ. Τελικά αφήνει ο Σαβέρσκι και ο Μανολάς εκτελέσει καλά. Πέφτει και μαζεύει, μπλοκάρει ο Καρκαμάνη. Η φάση λοιπόν το δεύτερο λεπτό. Κύριος Μανολάς, ξαναβλέπετε. Απευθείας εκτέλεση. Πολύ καλά. Και τώρα η ΑΕΚ με τον Δόνη. Η ΑΕΚ μπαίνει επιθετικά. Ο Δόνη στην περιοχή θα πλασάρει και δεν είναι τον γκολ. Η μπάλα περνάει. Κόρνερ. Μαλαδένης, Σαβέρσκι, κινείται ο Μαρσέλο, η μπάλα για τον Μαλαδένη. Ανάμεσα από δύο παίκτες του Ηρακλείου, Μαλαδένης αδερφική προσπάθεια και το 1-0. Στο τέταρτο λεπτό, το έκτο γκολ του Μαλαδένη στο πρωτάθλημα. Ο Μαλαδένης σε μια υπέροχη ατομική προσπάθεια εξέθεσε, θα λέει κανείς, την άμυνα του Ηρακλή. Καθώς βλέπετε ότι περνάει ανάμεσα από τον Στολτίδη και τον Σουκασιάν και πλασάρει τον Καρκαμάνη. Λογικά θα είναι η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Το τελείωσε ένα δίδυμο αριστερό. Δύσκολα και βγάζει ο Ατματζίδης. Πολύ καλή φάση για τον Ηρακλή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σέμπουε, Σαβέρσκι για τον Μαλαδένη. Θα σουτάρει απευθείας η απόκριση του αγώνα από τον Καρκαμάνη. Κούτουλας λοιπόν. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Τόμπος. Το 2-0. Το άστο του Δημητρίου. Ας το πούμε έτσι. Με την αλλαγή του Κούτουλα. Ξαναβλέπουμε από το κόρνερ του Γιώργου Κούτουλα. Σίγουρα γίνεται γουρλής για την ομάδα του. Την μπάλα στον τόπο και στα δίχτυα. Στο δούλου Κούτουλας. Το γκολ, πολύ έξυπνο γκολ για τον Ηρακλή. Από τον Ξενίδη που είχε προωθηθεί. 2-1 λοιπόν στο 83. Από τη σέντρα του Γιωβάνοβιτς. Προβολή πρώτου Μανολά. Πολύ έξυπνο γκολ. Κωστής, ωραία ενέργεια, περνάει από δύο παίκτες της ΑΕΚ. Θα βγάλει και τη σέντρα, η ευκαιρία για τον Ηρακλή και το 2-2 από τον Κατσίμπα. Μέσα σε ένα λεπτό γίνεται η σοφάριση με τον Ζαϊρινό, αφύλακτο, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε τις αντιδράσεις στον πάγκο της ΑΕΚ. Ήταν η ωραία ενέργεια του Γιώργου Κωστή. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, αφύλακτος εδώ ο Κατσίμπα, κεραυνοβολεί τον Ατματζίδη. Σαβέρση κεφαλιά για τον Τόμιτς, η ευκαιρία. Τείχος από 6 παίκτες για τον Ηρακλή. Ο Ντόμπος θα βρεθεί σε θέση για σου και πάλι, αλλά ο Γιωβάνοβιτς έπεσε πάνω στην πορεία της μπάλας. Κεφαλιά προς τα πίσω, μάχες στον αέρα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Μαλαδένης θα γυρίσει, καλό βολέ στα χέρια του Καρκαμάνη. Πιστεύω ότι πετύχαμε το ακατόρθωτο. Παρόλο ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μια μέτρια απόδοση και κάτι δεν φαινόταν, ας πούμε, ότι μπορούμε να ισοφαρίσουμε και να γυρίσουμε αυτό το σκορ. Πράγματι, καταφέραμε μέσα σε 2 λεπτά, βάλαμε 2 γκολ και πιστεύω ότι πήραμε μια ισοπαλία που μας κρατάει ζωντανό στο όνειρο της Ευρώπης. Ηλία, γύρισε δυστυχώς το παιχνίδι. Ποια ήταν η συνταγή, πώς γύρισε το παιχνίδι, ενώ όλα έδειχναν ότι θα φεύγατε χαμένοι από τη Φιλαδέλφεια. Μετά το 2-0 δεν τα παρατήσαμε, βγήκαμε στην αντεπίθεση, μειώσαμε σε 2-1 και μπήκαμε στο παιχνίδι και πιστέψαμε περισσότερο ότι μπορούμε να ισοφαρίσουμε. Πήραμε το ισοπαλία και νομίζω είναι επιτυχία την ομάδα μου. Γιώργο. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε μεγάλη ομάδα, αυτό τα λέει όλα. Πιστεύω ότι όταν το σκορ είναι 2-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδα, ανεξαιρέτως ποια είναι η μορφή της εντεκάδας, δεν επιτρέπει ούτε στα επόμενα λεπτά που μένουν να δέχεται 2 γκολ. Αν intervenir το relaxare ne permisa a due giorni. Ήρθος, ίσως η ομάδα χαλάρωσε πάρα πολύ μετά το 2-0 σε εκείνα τα λεπτά. Degli avversari approfittat. Αυτό δεν επιτρεπόταν και ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτηκε. Marcando gol in 2 minuti. Σημειώνοντας 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά. Tra l'altro, per me è difficile, è difficile se al gatto si vuole chi può da start, se mai faccio schimbare. Σίγουρα και